συζήτηση και λήψη απόφασης για λεωφόρο Κατεχάκη, περιφερειακή οδό Ημιτού. Παρακαλώ, ο ειδικός σύμβουλος, ο κύριος Παπαγεωργίου, εκεί μου, να σε έχει το λόγο. Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε το λόγο. Μείζον θέμα, πιστεύω κατανοητό από όλους. Μείζον πρόβλημα. Ο κύριος Παπαγεωργίου έχει το λόγο, δεν το σέβεστε. Ο κύριος Παπαγεωργίου έχει το λόγο. Κύριε Παπαγεωργίου, συνεχίστε παρακαλώ. Είναι μείζον πρόβλημα για την πόλη μας, το κυκλοφοριακό, πάνω από 2 δεκαετίες, από τότε που έγινε η πρώτη διάνοιξη της λεωφόρου Καρέα Κατεχάκη. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, υποφέρει η Ηλιούπολη από εντονότατα κυκλοφοριακά προβλήματα. Επιβαρύνεται καθημερινά από την τεράστια διαμπερή κυκλοφορία από τα νότια προς τα βόρεια προάστια και προς την Ανατολική Αττική. Επιδεινώθηκε η κατάσταση όταν έγινε η διάνοιξη του κλάδου της Αττικής Οδού, της Περιφερειακής Ημιτού, της Ανατολικής, όπως λέγεται, Περιφερειακής Ημιτού. Διότι πλέον αυξήθηκε η διαμπερή κυκλοφορία, διότι πάρα πολλά οχήματα περνάνε μέσα από την Ηλιούπολη για να εισέλθουν στην Αττική Οδό. Η χορύπανση, συχνά ατυχήματα, περιβαλλοντική επιβάρυνση, κυκλοφοριακό πρόβλημα, ειδικά ορισμένες χρονικές ζώνες πρωινές και όχι μόνο, είναι τεράστιο το πρόβλημα μέσα στην πόλη. Είναι μόνιμο, διαχρονικό το αίτημα και έχουν γίνει και κινήσεις και κινητοποιήσεις των κατοίκων της Ηλιούπολης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για να υπάρξει διάνοιξη της δυτικής λεγόμενης περιφερειακής Ημιτού, η συνέχεια δηλαδή του κλάδου της ήδη διανοιγήσης περιφερειακής Ημιτού, ώστε να αποτραπεί, να ξεφύγουμε από την διαμπερή κυκλοφορία, να διοχετευτεί η διαμπερή κυκλοφορία σε αυτόν τον κλάδο της περιφερειακής Ημιτού και να πάψει να υποφέρει η Ηλιούπολη από αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Υπήρξαν πολλοί σχεδιασμοί κατά διαστήματα. Είναι γνωστός ο προτελευταίος σχεδιασμός, που βεβαίως είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις από την Ηλιούπολη, με τον τεράστιο κόμβο Σακέτα, με την έξοδο με τον κόμβο στο ύψος της Σοφοκλή Βενιζέλου, και τότε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι είδα στο ιστορικό, είχαν διατυπωθεί σοβαρές ενστάσεις και αντιρρήσεις για εκείνον τον σχεδιασμό της περιφερειακής Ημιτού. Ο τελευταίος σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε πολύ ενδιαφέρον. Νομίζουμε ότι ήταν εκείνος που ικανοποιούσε την Ηλιούπολη και έλυνε το πρόβλημα για τη δική μας την περιοχή και την πόλη. Προέβλεπε έναν μικρότερο κόμβο στο ύψος του Σακέτα. Δεν γινόταν η διάνοιξη σύραγγας από Σακέτα προς Κοροπή, όπως προβλεπόταν αρχικά. Αντιθέτως, γινόταν υπόγεια διάνοιξη από Σακέτα, μάλλον συνέχεια από εκεί που σταματάει τώρα η περιφερειακή, υπόγεια διάνοιξη μέχρι το ύψος της Αργυρούπολης, υπόγεια σύραγγα. Κόμβος εκεί και στη συνέχεια με υπόγεια πάλι διάνοιξη κατέβαινε μέχρι την πλατεία Κύπρου στο ύψος της Βουλιαγμένης. Και εκεί είχε κόμβο και είσοδο. Δεν προβλεπόταν σε εκείνο το σχεδιασμό η προέκταση μέχρι την παραλιακή. Κατέληγε εκεί, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όμως, σε αυτόν τον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονταν διάνοιξη σύραγγας από το ύψος της Αργυρούπολης προς την περιοχή του Κοροπίου και σύνδεση με το αεροδρόμιο και την Ανατολική Αττική. Οπότε έτσι όποιοι θα θέλαν να πάνε προς το αεροδρόμιο θα μπορούσαν, φυσικά δεν χρειάζονταν να διασχίσουν την Ηλιούπολη, μπορούσαν να πιάσουν αυτόν τον κλάδο μέσα από τη σύραγγα αυτή να οδεύσουν προς το αεροδρόμιο και την Ανατολική Αττική. Με αυτό το σχεδιασμό πιστεύουμε ότι λύνονταν το μεγαλύτερο μέρος των κυκλοφοριακών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ηλιούπολη. Δυστυχώς όμως αυτό το σχέδιο ούτε οριστικοποιήθηκε, δεν κατέληξε δηλαδή να προχωρήσει σε οριστική μελέτη και βεβαίως δεν προχώρησε σε υλοποίηση. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε δυστυχώς στο σημείο 0. Σε μία σχετικά πρόσφατη συνάντηση που έγινε με τον κύριο Σιμόπουλο, το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, στην Αττικό Μετρό, σε μία συνάντηση που έγινε με δημάρχους και Αττικό Μετρό για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, παρίστατο και ο κύριος Σιμόπουλος, και με την ευκαιρία έγινε μια πρώτη συζήτηση για το πού βρίσκεται το θέμα της επέκτασης περιφερειακής Ημιτού.
Ο κύριος Σιμόπουλος είπε ότι δεν έχει κάτι να μας πει πάνω σε αυτό, δεν έχει κάποιο νέο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ζητήθηκε βέβαια στη συνέχεια και κάποια συνάντηση πιεστικά για να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση του Δήμου Ηλιούπολης. Ακόμα δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Όμως, από αυτά που αντιλαμβανόμαστε και από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι το θέμα έχει παγώσει. Και ενώ για τους άλλους αυτοκινητοδρόμους υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα που την παρακολουθούμε όλοι και πράγματι γίνονται διαβουλεύσεις, να βρεθούν λύσεις στους τρόπους χρηματοδότησης κτλ. Συμβάσεις, όλα αυτά. Εκεί βεβαίως είχαν ξεκινήσει βεβαίως, όμως ήταν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Είχαν πάει ένα βήμα μπροστά. Το δικό μας κομμάτι είχε μείνει πίσω, δεν είχε συμβασιοποιηθεί, δεν είχε προχωρήσει. Όμως εκεί υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα για να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Δυστυχώς για την περιφερειακή Μυτού δεν υπάρχει τίποτα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε πόσο κρίσιμη σημασία για την Ηλιούπολη είναι αυτό το έργο. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση, θα πρέπει οι φορείς, ο Δήμος Ηλιούπολης, όλες οι δυνάμεις και οι πολίτες και οι οργανώσεις και οι κοινείς πολιτών ενδεχομένως, όλοι σε μια συστράτευση να υπάρξει μια μεγάλη πίεση, παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα, από Περιφερειακό Συμβούλιο, από φορείς, από κόμματα, σε οποιοδήποτε επίπεδο και κινητοποίηση θα μπορούσαν να υπάρξουν, ώστε να επανέλθει το θέμα της Περιφερειακής Μυτού στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια, στην ατζέντα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του έργου. Θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο, εάν μπορέσουμε και επαναφέρουμε το έργο, να υπάρξει η επέκταση μέχρι και την Παραλιακή, την Λεωφόρου Ποσειδώνος. Ουσιαστικά έτσι θα δημιουργούνταν ένας κλάδος ενός περιφερειακού, θα λέγαμε, δακτυλίου, που έχει ανάγκη όχι μόνο η Ηλιούπολη, γιατί έτσι θα κερδίζαμε ακόμα περισσότερες, θα είχαμε ακόμα λιγότερες κινήσεις μέσα στην Ηλιούπολη, αλλά και γενικότερα όλο το συγκρότημα του λεκανοπεδίου χρειάζεται ένα περιφερειακό δακτύλιο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα τμήμα ενός τέτοιου δακτυλίου για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί αυτό το έργο, εκτός το ότι θα αποφύγουμε τα προβλήματα, που είναι βεβαίως μια πολύ σημαντική πτυχή, έχουμε και πάρα πολλές θετικές ευεργετικές επιπτώσεις, διότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί κυκλοφοριακή μελέτη με νέα δεδομένα, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ευρύτατη ανάπλαση του κέντρου της πόλης, της Ηλιούπολης, σε πεζοδρομήσεις, διότι πλέον θα είχαμε εντελώς διαφορετικά κυκλοφοριακά δεδομένα. Δηλαδή, μπορούσε να έχουμε μια διαφορετική διαμόρφωση του κέντρου ειδικά της πόλης, που σήμερα επιβαρύνεται από αυτή την τεράστια διαμπερή κυκλοφορία. Προτείνεται να ξεκινήσει να υπάρξει μια κλιμάκωση κινητοποιήσεων. Βεβαίως με μια πρώτη τέτοια κίνηση, παρέμβαση στο Υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης, το οποίο είναι το καθήλυνο αρμόδιο, ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία πίεσης για να επανέλθει το θέμα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Και βεβαίως να βγει και ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο σαν εκκίνηση αυτής της παρέμβασης. Δεν επιτείνουμε σε θέματα πολιτικής, βεβαίως, τα οποία αφορούν και το Δήμαρχο και όλους εσάς περισσότερο στο πώς θα αναπτυχθούν αυτές οι κινητοποιήσεις για να κερδίσουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Πάμε σε τοποθετήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Από ό,τι καταλαβαίνω, πράγματι, το Δημοτικό Συμβούλιο καταλαβαίνει τη σημασία αυτής της ιστορίας. Η δική μας αγωνία και η δική μας πρόθεση είναι ότι οι διαπραγματεύσεις οριστικοποιήθηκαν σε επίπεδο Βρυξελών και σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Προχωρούν σε κίνηση μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, εξασφαλίστηκαν οι πόροι. Δυστυχώς, στο σχεδιασμό το αντίστοιχο Υπουργείο δεν έχει την περιφερειακή. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις γι' αυτό. Είχαμε πει ότι η περιφερειακή στην Ηλιούπολη θα έχει πολλές πιθανότητες να γίνει για ένα μόνο λόγο, γιατί θα θέλουν οπωσδήποτε και υποχρεωτικά να αξιοποιήσουν και το παραλιακό μέτωπο. Θυμάστε την κουβέντα που κάναμε εδώ όταν είχε έρθει και το ψήφισμα για να μην γίνουν οι τσιμεντοποιήσεις και επενδύσεις στο παραλιακό μέτωπο. Θεωρώ λοιπόν ότι έχω τη σύμφωνη γνώμη σας και αν χρειαστεί και την επαφή με όλες τις παρατάξεις στο Υπουργείο το αντίστοιχο για να ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος.
Γιατί το τραγικό στην ιστορία είναι ότι μετά από έρευνα που κάναμε με τον κύριο Παπαγεωργίου, είδαμε στο Υπουργείο ότι έχει αφαιρεθεί εντελώς αυτό το έργο. Θυμάστε, σε άλλες κουβέντες που είχαμε κάνει και το γνωρίζετε κι εσείς αυτό, συζητιόταν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή αν θα μπουν διόδια, αν θα γίνουν διόδια στην Ηλιούπολη ή στα σύνορα με την Αργυρούπολη. Θεωρούταν δεδομένο το έργο, συγχρηματοδοτούμενο, και συζητάγαμε τις εναλλακτικές προτάσεις. Και προφανώς η καλύτερη πρόταση ήταν του κ. Σουφλιά, ο οποίος είχε πει για την πλήρη υπογειοποίηση και τη δημιουργία κορμού και δακτυλίου στα σύνορα Ηλιούπολης Αργυρούπολης τότε. Δυστυχώς σήμερα δεν είναι πουθενά. Άρα έχουμε υποχρέωση να το αναδείξουμε το θέμα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ανακαινήσουμε. Θα κρατάμε ενήμερο το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την κατεύθυνση και αν χρειαστεί θα πάμε και όλοι μαζί στο Υπουργείο σε πρώτη φάση. Και μετά θα δούμε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαγεωργίου για την προσπάθεια που έκανε και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αττικό Μετρό προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Το θέμα περνάει ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση. Όχι, εγώ απέχω. Απέχοντος του κυρίου Πατσαβού. Να προσπαθήσουμε να ξαναφέρουμε το θέμα της περιφερειακής. Του κυρίου Κοκοτίνη και της κυρίας Φίκουλα. Και του κυρίου Σόφη. Κύριε Πατσαβέ, δηλαδή διαφωνείτε στο να επαναφέρουμε το θέμα. Διαφωνώ στο να πάμε πάλι από το θέμα. Εντάξει, το θέμα όπως πέρασε. Κύριε Κοκοτίνη, να προχωρήσουμε. Είναι η ώρα πολύ προχωρημένη. Κατά πλειοψηφία, ναι. Πάμε στο έκτο θέμα ημερησίας διάταξης. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Καφαδίλ του έτους 2013. Η κυρία Ζανιά έχει το λόγο. Ναι, και το 7ο θέμα μαζί, κυρία Ζανιά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι δύο θέματα που είναι, θα έλεγα, τυπικά αλλά και ουσιαστικά μαζί. Πιστεύω ότι έχετε διαβάσει τις εισηγήσεις. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον προϋπολογισμό, που έχει άμεση σχέση βέβαια με το ετήσιο πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός είναι ένας σφιχτός προϋπολογισμός, ο οποίος πρέπει να τηρηθεί ακριβώς έτσι όπως είναι, ίσως με τυχόν μικρό αυξομοιώσεις. Υπάρχουν κάποιες μειώσεις, κάποιες αυξήσεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει και τα συμπεράσματα που έχουν βγει από την προηγούμενη χρονιά. Έχουν μειωθεί τα παιδιά γιατί έχει μειωθεί το προσωπικό, έχουν μειωθεί και τα τροφεία και οι ανάγκες στους παιδικούς σταθμούς. Τώρα, κάποιοι άλλοι κωδικοί που φαινόντουσαν μέχρι 30 Νοεμβρίου ότι είναι ένα μεγάλο ποσό, το ποσό αυτό, σύμφωνα με το πώς πρέπει να γίνει ο προϋπολογισμός φέτος, μπορεί να έχει μοιραστεί σε 2-3 άλλους κωδικούς. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές. Αν θέλετε να σας διαβάσω, το σύνολο είναι 4.723.177,97 ευρώ. Και ως προς τα έσοδα έχουν προϋπολογιστεί επιχορηγήσεις από την κεντρική διοίκηση 967.200 ευρώ, επιχορηγήσεις από το Δήμο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έσοδα από τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τροφεία, συνδρομές 460.000,
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 460.631,95 ευρώ. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 1.297.420 ευρώ. Χρηματικό υπόλοιπο 37.926,02 ευρώ. Και ως προς τα έξοδα, είναι αμοιβές προσωπικού ερετών και συμβάσεις έργου 2.286.700,04 ευρώ. Για λειτουργικές δαπάνες 840.729,62. Για προμήθειες... Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι, 34.300,02 ευρώ. Έξοδα παρελθόντων ετών 263.739,74 ευρώ και προβλέψεις για αποδόσεις κρατήσεων 1.274.670 ευρώ. Αποθεματικό 23.038,55. Σύνολο 4.723.177,97 ευρώ. Ευχαριστούμε, κυρία Ζανιά. Θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποια ερώτηση. Πάμε, ναι. Πάμε. Τοποθέτηση. Κυρία Τσατσούλη. Εδώ είναι ο πραγματικός κόσμος σε σχέση με τα θέματα που κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Εδώ έκανα λοιπόν μια διαίρεση στο ποσό των παιδικών σταθμών με τα παιδιά και τους εργαζόμενους. Και παρακάτω από αυτά που βάζετε στα χαρτιά, κυρία Ζανιά. Εννοώ για τα παιδιά. Βγαίνει 1.400 το κεφάλι, που σημαίνει και το προσωπικό και όλα αυτά. Εγώ ρωτάω με αγωνία. Μπορούν να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί έτσι? Μπορούν να λειτουργήσουν τα καπί? Αλλά λέω, το πιο ζωντανό ζήτημα είναι εδώ οι παιδικοί σταθμοί. Και δεν βλέπω αυτή την αγωνία. Αυτή την κραυγή, δηλαδή, τι θα κάνουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση? Δέστε, παράδειγμα, στον προϋπολογισμό των παιδικών σταθμών, το 1/3 των εσόδων το πληρώνουν οι γονείς. Το 1/3 των εσόδων. Σε αυτή την εποχή. Κάποτε είχαμε κουβεντιάσει, στο προηγούμενο, θυμάμαι, προϋπολογισμό, είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να μην πληρώνουν τροφή οι γονείς. Αν δε, υπολογίζοντας βέβαια στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά το πρόγραμμα και του ΕΣΠΑ τελικά τελειώνει το 2013. Δεν θα έχουμε ούτε τις 200.000 στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος που πάει το πράγμα. Και δεν κραυγάζουμε. Εδώ χωράει, πώς να το πω, ακόμη και υπερβολή. Γιατί έχουμε ζήσει και ορισμένα ζητήματα στην προηγούμενη φάση. Εδώ χρειάζονται αγώνες, αν θέλετε. Εδώ χρειάζονται. Γιατί όταν ο άλλος για τα στοιχειώδη δεν μπορεί, τι να σκεφτεί? Επιτρέψτε μου λοιπόν, εγώ βάζω αυτό το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή αυτό, ότι εδώ πρέπει να ενημερωθεί η πόλη. Να δούμε ποιο δρόμο χαράζουμε. Γιατί θα το πω και στο άλλο. Παράδειγμα, εμφανιστήκανε ήδη συλλογικές συμβάσεις στο Δήμο Δάφνης, στον Μπραχάμι. Ξέρετε τι βάζουν? Παρότι είναι τα παιδιά από τον ΑΣΟΕ, περνάνε από κανονικά, έρχονται να υπογράψουν σύμβαση στο Δήμο. Ξέρετε τι συμβάσεις τους καλούν οι δήμαρχοι και υπογράφουν? Δεν υπάρχει κατώτερος εισόδος και λέει πόσα παιδιά έχεις και γυμνάζεις, παράδειγμα, ή πόσα θα έρθουν.
το 70% το κεφάλι το μπορεί να είναι ο μισθός. Αν δεν έρθουν, δεν πειράζει. Δεν έχεις μισθό. Είναι οι λεγόμενες ανταποδοτικές συμβάσεις. Ατομικές συμβάσεις. Αυτό θα περάσει και στους παιδικούς σταθμούς, θα περάσει και αλλού. Αν πραγματικά δεν ανοίξουμε την κουβέντα εδώ, θα έρθει με μαθηματική ακρίβεια, γιατί θα μπει το δίλημα. Και τι να κάνουμε, το δώσουμε σε ιδιώτες? Έτσι θα μπει το δίλημα στην πορεία. Απορώ με τον εφησυχασμό σας. Και γιατί άραγε δεν πρέπει να πούμε, είμαστε τώρα στο Φλεβάρι και τα παιδιά δεν έχουν έρθει όλα που είχαν εγκριθεί. Πόσα δεν έχουν έρθει, κυρία Ζανιά, 200? Και εμείς συνεχίζουμε έτσι. Εδώ ισχύει που πας ρε Καραμήτρο, ας πούμε. Είναι λίγο χειρότερα, ναι. Να σας πω, το εκλαμβάνετε λες και είναι δικό σας κουτάκι. Ενώ πρέπει να το γενικεύσουμε, γιατί δεν είναι του Δήμου της Ηλιούπολης και εγώ δεν το φέρνω για έτσι από αυτή την πλευρά. Εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ χρειάζεται κινητοποίηση 100. Εδώ οι γονείς δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτά. Εδώ είναι τα νέα ζευγάρια και είναι η ζωή. Και πρέπει να κουβεντιάζουμε τι θα πούμε. Μετά θα τους δίνουμε κάθε εβδομάδα μία σακούλα να τρώνε. Και είμαστε φιλέσπλακτοι. Και τα Χριστούγεννα, Πάσχα μπορεί να τους δώσουμε και κάτι παραπάνω. Και είμαστε πάλι φιλέσπλακτοι, κύριοι και κυρίες. Και παρακαλάμε να μην είμαστε εμείς στη θέση τους. Λοιπόν, η πρόταση δική μας. Ανοίξτε αυτό το θέμα, γιατί με αυτό θα αναμετρηθείτε μπροστά και θα αναμετρηθούμε. Εδώ θα γίνουν ταξικές μάχες. Σε τέτοια καθημερινά απλά πράγματα. Ποιος κουβεντιάζει τώρα πια για την Κατεχάκη, όταν δεν βλέπει την τύφλα του να περάσει απέναντι το παιδί του να έχει αύριο φαγητό. Και από ό,τι είδα τα στοιχεία και είναι ένα θετικό στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, η ανεργία στην Ηλιούπολη έχει φτάσει στο 35. Κάνω λάθος? 35% στην Ηλιούπολη που έχει μικροαστικά στρώματα. Άρα λοιπόν τι κουβεντιάζουμε τώρα μου λέτε. Για τα μεγάλα έργα. Ποια έργα? Αυτό είναι το μεγάλο έργο ζωής. Ευχαριστούμε κυρία Τσατσούλη. Ο κύριος Πατσαβός έχει το λόγο. Θα συμφωνήσω με την κυρία Τσατσούλη. Ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να μιλήσω, αλλά θέλω να επιστήσω και εγώ την προσοχή από την πλευρά μας ότι δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε, ας πούμε, να διαχειριζόμαστε αυτή τη μιζέρια. Είναι υποτιμητικό και για μας, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πάνω απ' όλα απαξιώνουμε την ύπαρξη των παιδιών, των γονιών και όλων των συνδημοτών. Δηλαδή, μέσα σε μια τέτοια κρίση, ας πούμε, που τη φέρανε, που τη δημιουργήσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένες πολιτικές, δεν μπορεί εδώ να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και να λέμε «Μας δώσανε αυτά τα ψίχουλα, να τα διαχειριστούμε» και να καθόμαστε στα θρανία μας. Είναι μια ευκαιρία πράγματι, και θα συμφωνήσω με την πρόταση της Στασίας, να ξεκινήσουμε τον δικό μας αγώνα για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας. Που κλείνουν τα καταστήματα, που θα κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί σιγά σιγά, τα καπί, όλες οι παροχές που έχουμε, ας πούμε, είχαμε τόσα χρόνια στα χέρια μας και τις προσφέραμε στους δημότες, θα φύγουν. Και όσες δεν φύγουν θα μετακινηθούν στους ιδιώτες. Είναι το πρόγραμμα. Δεν το βλέπετε? Δηλαδή, αντιπολίτευση κάνουμε και εδώ? Δεν βλέπετε ότι τα καταστήματα κλείνει το ένα μετά το άλλο? Δεν βλέπετε ότι γεμίζουμε ανέργους, ότι θα τρελαθούμε στις απεργίες που είναι, όπως λένε πολλοί, και σε βάρος του κόσμου? Αλλά και τι θα πεις, επιστράτευση? Δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά τα θέματα?
Εγώ αισθάνομαι ότι μπορεί να είναι αυτό που έβαλε η Τασία αφορμή για να ξεκινήσουμε μια μεγάλη κινητοποίηση μέσα στον κόσμο της Ηλιούπολης και να το κατεβάσουμε τον κόσμο κάτω να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και ένα καλύτερο, μια άλλη ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατσαβό. Ο κύριος Κοκοτίνης έχει το λόγο. Η κυρία Πίκουλα. Και ο κύριος Κοκοτίνης πιστεύω στο ίδιο μήκος κύματος. Γιατί εδώ, εάν πριν ήταν ενημερωτικό, το όλο πνεύμα αγωνιστικότητας που διακατήχε την αίθουσα, εδώ τι θα πούμε, ότι κάνουμε διαχείριση της φτώχειας μας. Και αυτό είναι. Και εδώ θέλουμε, λοιπόν, την αλλαγή στροφής, τη μεγάλη αγωνιστικότητα. Και εγώ θα προτείνω απλά πράγματα, δεν νομίζω ότι είμαστε θεοί, αλλά μη τι άλλο για το 13 και 14, που ξέρουμε καλά το τι μας περιμένει, σαν οικογενειάρχες, θα πω πρώτα, και σαν δημότες και σαν δημοτική σύμβουλη και σαν δημοτική αρχή, αν μη τι άλλο τουλάχιστον τα τροφεία να καταργηθούν. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και μη μου πείτε ότι υπάρχουν εισοδήματα που θα εμφανιστούν πάνω από 50.000 ή από 40.000, θα διαπιστώσετε ότι αυτά πλέον ούτε και στην Ηλιούπολη δεν θα υπάρξουν. Και αν υπάρξουν, θα είναι μεμονωμένα άτομα. Ελάχιστα. Άρα, λοιπόν, εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Κυρία Πρόεδρος, αναλαμβάνεται και σαν γυναίκα το τιμόνι ενός πολύ σημαντικού νομικού προσώπου. Ξέρω την ευαισθησία σας, όπως και του υπολείπου ΔΣ. Εδώ δεν είναι να λαϊκίζουμε ή να κάνουμε. Όχι. Δεν θα το δούμε καθόλου έτσι. Εδώ πρέπει να σταθούμε και να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Ναι στην κατάργηση, γιατί είμαι σίγουρη και εσείς θα το δείτε ότι πολλές πλέον οικογένειες αδυνατούν, δεν είναι σε θέση να πληρώσουν αυτό κατά τ' άλλους μεγάλο ή μικρό κόστος διατροφής των παιδιών. Αν μη τι άλλο τουλάχιστον θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Και ένα άλλο θέμα που προκύπτει και θα το δείτε κι εσείς μέσα από τον προϋπολογισμό, όσο το δυνατόν, όχι κατασπατάληση αυτού του ελάχιστου κόστους που έχετε να περάσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το χρήμα που έχετε να διαχειριστείτε, άρα λοιπόν μην το αναλώνετε σε κτίρια που σε λίγο δεν θα έχουν νόημα και ουσία. Πιστέψτε μας. Δώστε το σε αυτό που λέγεται ανθρώπινη ύπαρξη και ειδικά σε αυτό που λέγεται παιδί της πόλης μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Πίκουλα. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ο κύριος Κοκοτίνης. Εγώ δύο κουβέντες θα πω μόνο. Συμφωνώ, η έκφραση της Τασίας ήταν η σωστή, η λέξη αγωνία. Και βέβαια θα συμφωνήσουμε, νομίζω όλοι, ότι σε τέτοιες συνθήκες δυστυχώς και τα πιο μικρά θέματα περνάνε στην κεντρική πολιτική και οικονομική σκηνή. Δυστυχώς. Βέβαια, στα τοπικά όρια πάλι έχουμε μια ευθύνη από αυτά τα ελάχιστα των ελαχίστων να τα διαχειριζόμαστε καλύτερα αντί για έργα, βιτρίνες κτλ. Θα θυμίσω ένα νούμερο ότι και στο Καφαδίλ δείτε τις επιχορηγήσεις πόσο είναι κομμένες. Δέστε το, είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 60%. Είναι λογικό λοιπόν, δείτε τις εργασιακές σχέσεις, τι να πούμε και για εκεί πέρα. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε κτλ. Άρα λοιπόν εδώ είναι η πραγματική ουσία, εδώ είναι τα πραγματικά προβλήματα. Αυτά ο κόσμος βλέπει σαν πρώτα και όχι να κάνουμε γενικές και αόριστες συζητήσεις το τι θα θέλαμε κτλ. Κτλ. Εγώ θα καταψηφίσω. Ο κύριος Σόφης. Δεν έχω να προσθέσω σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, όταν φτάνει σε αυτό το όριο της φτώχειας, τι άλλο να πεις. Μάλλον, όχι ακριβώς φτώχειας, εξαθλίωσης. Εκτιμώ ότι τα πράγματα για τη χρονιά που έρχονται για αυτούς, ας υποθέσουμε, σε αυτές τις δομές που έχουν ακόμα ή κατ' όνομα ένα κοινωνικό χαρακτήρα, συντρίβονται στην κυριολεξία. Έχουμε απόλυτη σύνθλιψη. Και λέω το εξής για να τελειώνω. Έχω την εκτίμηση ότι δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να σηκώσει αυτό το βάρος, ούτε το βάρος της κινητοποίησης. Έχει υποταχθεί σε αυτή τη λογική. Μένει στους υπόλοιπους να δούνε τι μπορεί να κάνουν στην κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα στην πόλη.
Ευχαριστούμε κύριε Σόφη. Ο κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Γιαννάκη, έχετε το λόγο. Ακούγομαι. Εγώ ναι, δύο ναι. λόγια έχω να πω. Ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δυσκολίες γιατί έχουμε λιγότερο προσωπικό, σαφέστατα λιγότερο προσωπικό φέτος στη λειτουργία των βρέφων επιακών σταθμών και στη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Συγκεκριμένα έχω πολύ τακτικά πηγαίνω στα δικαστήρια και υποστηρίζω προσφυγές εργαζομένων. Τις προάλλες στα δικαστήρια κερδίσαμε τις προσφυγές και το θεωρώ, επιτρέψτε μου να το πω αυτό με καμάρι, το θεωρώ προσωπική επιτυχία το ότι κατάφερα με την βοήθεια και του δικηγόρου και κρατήσαμε 6 εργαζόμενους. Και κάτι ακόμα, θα ήθελα να πω ότι η λειτουργία των βρέφων επιακών σταθμών και των ΚΑΠΗ δεν είναι κάτι που την πονά κάποια συγκεκριμένη παράταξη, κάποια συγκεκριμένη μερίδα εδώ μέσα. Όλοι μας πονούμε, όλοι μας τρέχουμε, όλοι μας μοχθούμε. Για τους βρέφων επιακούς σταθμούς μπορώ να πω ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά με το προσωπικό που έχουμε. Στην πορεία από τον πίνακα των παιδιών που είναι στη σειρά, συνέχεια παίρνουμε παιδιά. Και βέβαια να τονίσουμε ότι το 50% των παιδιών δεν πληρώνουν τροφεία με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Είναι κάτι που έχω την εντύπωση ότι είναι ο μοναδικός δήμος που έχει την πολυτέλεια αυτή να το εφαρμόζει. Τα ΚΑΠΗ λειτουργούν μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 3 ΚΑΠΗ με αναβαθμισμένες λειτουργίες, με κτηριακές εγκαταστάσεις θαυμάσιες, με πληρότητα προσωπικού αυτή τη στιγμή, χωρίς ελλείψεις στο κηλικείο. Νομίζω ότι πάμε καλά. Αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ζανιά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι δεν λείπει από κανέναν η ευαισθησία και για τα μικρά παιδιά και για τους ηλικιωμένους. Είμαστε σε μία δύσκολη εποχή, βρισκόμαστε και αντιμετωπίζουμε αυτό ακριβώς που έχουμε. Να είστε σίγουροι ότι κάθε μέρα κοιτάμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε ξανά το θέμα με τις βελτιώσεις που θα μπορέσουμε να κάνουμε και ως προς το προσωπικό και ως προς τα παιδιά και γενικά σε όλα τα θέματα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Δήμος βάζει 1,5 εκατομμύριο από τον προϋπολογισμό του δίνει στο νομικό πρόσωπο και από τους ΚΑΠ παίρνουμε μόνο 967.000. Όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, τα μισά παιδιά δεν πληρώνουν τροφεία. Καθημερινά, λοιπόν, γίνονται προσπάθειες να φτάσουμε σε αυτό που είχε πει ο Δήμαρχος, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε όλα τα παιδιά να μην πληρώνουν. Όμως αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν είναι εύκολο, γιατί συμβαδίζει με πολλά άλλα θέματα του νομικού προσώπου. Να είστε σίγουροι, λοιπόν, ότι θα αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο και θα γίνει το καλύτερο για τα παιδιά και για τις οικογένειες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Ναι, κυρία Τσατσούλη. Με βάση την τοποθέτηση πάντως, αναφέρθηκαν ότι τα μισά παιδιά δεν πληρώνουν τροφεία. Δηλαδή, οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα, εγώ υπολογίζω, πρέπει να είναι 300 παιδιά, ας πούμε, που πληρώνουν. Αυτά πληρώνουν 1.300 το μήνα. 1.300 το χρόνο. Το χρόνο. Μέσος όρος έτσι βγαίνει. 1.300 το χρόνο ότι πληρώνουν αυτοί. Λέω, με βάση αυτό που μου είπατε εσείς, ότι το 50% είναι, δεν πληρώνει και πληρώνει το 50% γύρω στο 300 παιδιά δηλαδή, 300 οικογένειες, βγαίνει στην κάθε οικογένεια μέσος όρος 1.300. Θα μου πει βγαίνει στον έναν λιγότερο και στο άλλο πολύ περισσότερα. Ο μέσος όρος σας λέω. Κυρία Τσατσούλη, παρακαλώ κυρία Αντιδήμαρχε, μην κάνουμε διάλογο. Μπήκε ένα ερώτημα. Μην ξεχνάτε ότι η κυρία Ζανιά προχθές ανέλαβε και δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα του τι ακριβώς γίνεται. Ένα τέτοιο ποσό. Αντιδήμαρχε, να πάμε στο επόμενο θέμα. Περιμένει και η κυρία Χωματά. Κυρία Αντιδήμαρχε, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ πρέπει να ψηφίσουμε γιατί το νομικό πρόσωπο θέλει προϋπολογισμό.
Το θέμα περνάει το έκτο και το έβδομο. Περνάνε κατά πλειοψηφία. Σας παρακαλώ, κύριε Πατσαβέρα, τελειώσουμε. Μα προς Θεού, σεβαστείτε. Καλά. Εντάξει, κύριε Πατσαβέρα, ελάτε στο λόγο. Ελάτε. Ο κύριος Πατσαβέρα. Απλά θέλω να επισημάνω στην κυρία Πρόεδρο και στον Αντιδήμαρχο που μας είπανε με καμάρι ότι ο Δήμος θα ενισχύσει και θα δώσει και θα κάνει, ότι και ότι εμείς δεν έχουμε το μονοπόλιο της ευαισθησίας. Εμείς δεν υπήρξαμε τη δική σας ευαισθησία. Καλά κάνετε και μιλάμε για με ποιο τρόπο μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των κατοίκων. Έγινε γιατί έχετε υπόψη σας, στην Ελλάδα 400.000 οικογένειες δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. 350.000, μας βγήκε με καμάρι ο Υπουργός προχτές, συσίτια, κατάφερε να πάρει πρόεδρο, από τα ΕΣΠΑ. Παρακαλώ, και μια παρατήρηση. Μισό λεπτό. Και τι θα πούμε, μπράβο που φέρανε την Ελλάδα στην κατάτια να χρειάζονται 350.000 συσίτια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση περαιώθηκε. Τα θέματα 6 και 7 ψηφίζονται κατά πλειοψηφία. Απέχει η κυρία Τσατσούλη, ο κύριος Μαργαρόνης. Καταψηφίζει η κυρία Τσατσούλη, ο κύριος Μαργαρόνης, η κυρία Πίκουλα, ο κύριος Πατσαβός, ο κύριος Κοκοτίνης και ο κύριος Σόφης. 8 και 1 το θέμα. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ΠΑΟΔΙΛ έτους 2013 και το 9 έγκριση προϋπολογισμού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ΠΑΟΔΙΛ έτους 2013. Η πρόεδρος του νομικού προσώπου, η κυρία Χωματά, έχει το λόγο. Κυρία Χωματά. Εντάξει, είναι το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας από μένα. Εγώ δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα, τα έχετε όλα μπροστά σας. Θα σας θυμίσω μόνο την ευχή που έδινε μεγάλο ευρωπαϊκό κανάλι για τη χειρότερη χρονιά που είναι το 2013 για όλη την Ευρώπη, τις καλύτερες ευχές μας. Λοιπόν, οι δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε εμείς, αλλά προφανώς όχι μόνο εμείς, και η εφαρμογή βεβαίως αυστηρών δεσμεύσεων σε εθνικό επίπεδο, τις οποίες τις γνωρίζετε όλοι, επηρεάζουν τον προϋπολογισμό μας. Ο προϋπολογισμός μας είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Παρόλα αυτά, σε αυτά τα πλαίσια, γιατί ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν είναι μόνο χρήματα, είναι διάθεση, είναι φαντασία, είναι προσφορά, είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα, ο βασικός άξονας και για το πρόγραμμα δράσης και για τον προϋπολογισμό μας ήτανε να διατηρηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, πάση θυσία, να εξασφαλιστεί και με τη βοήθεια του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, που συμπληρώνει πάντοτε το έργο που κάνουμε εμείς, η συντήρηση και η λειτουργία των χώρων που εξυπηρετούν τις δράσεις μας, δηλαδή τους δημότες, να εμπλουτίσουμε τις δράσεις αυτές με τομείς στους οποίους υπάρχει μεγάλη ζήτηση, άρα καλύπτουν ανάγκες. Αυτούς τους τομείς προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχουμε την ελπίδα ότι με πολύ συνέπεια στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ειδικά τον πρώτο καιρό, θα εξοικονομηθούν χρήματα τα οποία στη συνέχεια θα βοηθήσουν τις αναμορφώσεις για να καλύψουμε δράσεις κυρίως κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Θα δείτε κι εσείς βέβαια ότι ό,τι αφορά τις υποδομές διατηρεί τα ίδια ποσά. Στόχος μας είναι, με το χαμηλότερο δυνατό οικονομικό κόστος, οι υπηρεσίες μας να έχουν ποιότητα, να προσφέρουν δημιουργική απασχόληση, αυτοεπιμόρφωση που την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο κόσμος, πανεπιστημιακού επίπεδου μαθήματα, σεμινάρια, κύκλους σύγχρονης αισθητικής, διαλέξεις, δημιουργικά εργαστήρια, γνωριμίες με συγγραφείς, προγράμματα αθλητικά για όλες τις ηλικίες. Τελικά, αυτό που μπορούμε, το κάνουμε
σε μια εποχή μεγάλης κρίσης, όπου πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός με ποιότητα είναι ένα αντίδοτο πολύ ουσιαστικό στις συνθήκες που ζούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τα νούμερα είναι όλα καταγραμμένα μέσα. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε στη διάθεσή σας. Κυρία Χωματά, σας ευχαριστούμε. Κάποια ερώτηση, κάποιος συνάδελφος, τοποθετήσεις. Ναι, κυρία Ζατζούλη, ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε, αν είναι καταγραμμένο στον... στον απολογισμό, ισολογισμό βέβαια δεν είναι, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τύπος το ποσό από την εκμετάλλευση του αθλητικού κέντρου, του τέταρτου αθλητικού κέντρου, από τους ανθρώπους που εμφανιζόντουσαν ως γουσουοί, από τότε που η ομάδα έπεσε κατηγορία και έπαψε να ισχύει σύμβαση. Τα ποσά που μαζεύτηκαν, ποιος τα πήρε, πήγαν στο νομικό πρόσωπο, τα πήρε, ποιος τα πήρε. Παιδάκια, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζετε, η σύμβαση αυτή έχει καταπέσει και ακόμα δεν έχει... Η σύμβαση έχει καταπέσει από τότε που υπήρξε νομικό θέμα σχετικά με τους εκμεταλλευόμενους σε αυτό το χώρο. Η σύμβαση δεν ήταν δική μας, το γνωρίζετε, και ήταν και μακροπρόθεσμη. Από εκεί και πέρα, αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητάτε, δεν είμαι σε θέση να σας τα δώσω, διότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι σε μία μεταβατική φάση. Είναι σε μία, δηλαδή, εκαθάριση. Μπορούμε να το βάλουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχετε όλα τα στοιχεία. Ούτε εμείς τα έχουμε στα χέρια μας. Ευχαριστούμε, κυρία Χωματά. Τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις. Κυρία Τζατζούλη. Εντάξει, ισχύουν και εδώ αυτά που είπαμε στο προηγούμενο. Επιτρέψτε όμως εδώ πέρα, εγώ θέλω να επαναφέρω αυτό το ζήτημα, γιατί ακριβώς επειδή είμαστε, να πάρω και τη δική σας αντίληψη, σε καιρούς δύσκολους, οι προκλήσεις είναι πιο ισχυρές. Και εγώ θέλω τη σύμβαση που γράφηκε, την καινούρια, του νομικού προσώπου, δεν υπογραφεί, ακόμη χειρότερα. Γιατί αν δεν έχει υπογραφεί, σημαίνει ότι παραμένει το μη νόμιμο καθεστώς και κάποιοι παίρνουν και εκμεταλλεύονται δημόσιο χρήμα πια. Και παρακαλώ, λέω και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και η υπεύθυνη στενομικό πρόσωπο και η διοίκησή του και ο υπεύθυνος πρόεδρος έχουν ευθύνη και νομική σε αυτό το ζήτημα. Είναι από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, ξέρετε πόσους μήνες. Τα έσοδα λοιπόν ποιος τα παίρνει. Επιτέλους θα μιλήσουμε καθαρά τι παιχνίδι παίζετε εδώ πέρα. Και θέλω νομική στήριξη αυτής της τάσης που κρατάει το νομικό πρόσωπο και ο αντίστοιχος Δήμος. Δημοτική Αρχή. Έχετε απαντήσει ότι ήταν παράνομοι. Πέστε μου και νομικά που πάνε τα λεφτά. Μικρά, δεν πειράζει, να πάει στο παιδικό σταθμό. Πού πάνε, ποιος τα παίρνει. Αν δεν το φέρετε, έχετε ηθική ευθύνη για την κατάσταση. Τουλάχιστον αυτή βάζω αυτή τη στιγμή. Γιατί την άλλη θα την αποδείξω. Και εντάξει όλα τα λόγια, τα καλά, τα μεγάλα, τι μας δώσαν, τι μας κάνανε. Επιτέλους, καθαρίστε, επιτέλους. Με την κόπρο του Αυγία. Τι καλά να πάρω τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και να λέω μεγάλα λόγια και πάω λίγο έξω από την πόρτα και βλέπω ότι γίνεται. Τι άλλο πρέπει να γίνει επιτέλους με αυτό το πράγμα. Για να πάρετε το σήμα, το λέω και προσωπικά στον κάθε έναν από εσάς. Πάρτε τις ευθύνες σας επιτέλους. Τι φοβάστε. Τι παιχνίδι παίζετε, να το πω και έτσι, πολύ απλά.
Έχει μπει μουγκαμάρα και στον τύπο και παντού και στον τοπικό. Γι' αυτό το θέμα. Παίζετε μεγάλη μπάλα, μεγάλο παιχνίδι και δεν ξέρω πού αποδίδουμε. Τελικά λογαριασμό. Εγώ λέω λοιπόν, κυρία Πρόεδρος, μια και είστε εδώ, έχετε την ευθύνη να φέρετε ποιος παίρνει τα έσοδα από την δημόσια εγκατάσταση. Και αφού είστε πρόεδρος και εσείς και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, θα πρέπει να μας φέρετε συγκεκριμένα πράγματα. Κυρία Τσατσούλη, ευχαριστούμε. Κυρία Τσατσούλη. Κυρία Τσατσούλη, βάλατε τα ερωτήματά σας. Κυρία Πρόεδρε, και έχω μετά να απαντήσετε συγκεντρωτικά. Έβαλε τα ερωτήματα. Κυρία Τσατσούλη, βάλατε τα ερωτήματά σας. Κυρία Τσατσούλη, είναι προχωρημένη η ώρα να τοποθετηθούν και άλλοι συνάδελφοι. Βάλατε σαφέστατα ερωτήματα και θα απαντηθούν. Κυρία Τσατσούλη, έχουν συζητηθεί τα θέματα μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Λύθηκε το θέμα ύστερα από την έκθεση της νομικής υπηρεσίας και έχει ανατεθεί και εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε μία δραχμή από το Δήμο και ότι έστω και εκπρόθεσμα, αν δεν τα έχουν πάρει, θα τα πάρουν. Επιφυλάσσομαι όμως, γιατί δεν είναι θέμα δικό μου. Η κυρία Χωματά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα φέρει και θα σας απαντήσει. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το καυτηριάζουμε χωρίς να γνωρίζουμε. Ο κύριος Γιαννόπουλος νομίζω το χειρίζεται, κυρία Χωματά. Το έχετε αναθέσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Γιαννόπουλος. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, κυρία. Θα απαντήσετε συνολικά. Θα απαντήσετε συνολικά, κυρία Χωματά. Κύριε Πατσαβέ, έχετε το λόγο. Μια μικρή τοποθέτηση. Δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Ισχύουν σχεδόν τα ίδια πράγματα που είπαμε και για το προηγούμενο θέμα. Εδώ έχουμε όμως μια μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί αφορούν άπτονται τα θέματα της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο, μετά από 35 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, 37 μετά τη μεταπολίτευση, να είμαστε στο μικρότερο σκαλί της Ευρώπης στις δαπάνες για παιδεία και πολιτισμό και αθλητισμό. Εμείς είμαστε στο 2,6 του ΑΕΠ και ο μέσος όρος της Ευρώπης, δηλαδή πολύ περισσότερο από το 4%. Όπως καταλαβαίνετε, τα σχολεία, και το ξέρει καλύτερα από μένα η Πρόεδρος, σε όλη την Ελλάδα... Έχει απόλυτη σχέση. Σε όλη την Ελλάδα τα σχολεία, τα περισσότερα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο, δεν έχουν χρήματα. Οι γονείς ξανακαταβάλουν περισσότερα χρήματα. Κυρία Χωματά, αυτή η υπόθεση έχει να κάνει με την διαχείριση της μιζέριας που είπαμε από προηγούμενα. Δηλαδή, δυστυχώς για σας, καλείστε να διαχειριστείτε αυτή τη μιζέρια, την οποία εμείς αρνούμαστε να τη διαχειριστούμε εύκολα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τη διοίκηση. Δεν είναι προσωπικό, δηλαδή, το θέμα. Καταλάβατε, εννοείται. Λέω, λοιπόν, ότι στην παιδεία ισχύουν αυτά που είπα χοντρικά και που όλοι γνωρίζουμε σε ποια ξεφτελιστική κατάσταση την έχετε φτάσει. Στον πολιτισμό τα περισσότερα κονδύλια έχουν κοπεί, ελάχιστα χρήματα σε ειδικές ομάδες. Στον αθλητισμό και στην πόλη μας δεν δίνουμε τίποτα και όχι μόνο δεν δίνουμε τίποτα, τους ζητάμε να πάρουμε κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι η κορύφωση, ας πούμε, της κατάστασης. Θέλω να ζητήσω και πάλι να τα δούμε με άλλο μάτι τα πράγματα, να μαζευτούμε όλοι και να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας αναλογούν και να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Γιατί καταστρέφουμε την πόλη και μαζί με την πόλη καταστρέφουμε και τους κατοίκους. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατζαβό. Κύριος Κοκοτίνης.
Εγώ θα πω τρία πραγματάκια και θα παρακαλέσω και την κυρία Πρόεδρο να λάβει υπόψη της. Καταρχάς, δεν θα κάνω τώρα γενικολογίες να πούμε πόσο κόπηκαν οι επιχορηγήσεις ή πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός κτλ. Αυτά θα τα αφήσω. Όμως το θέμα που έθεσε η κυρία Τσιτσούλη θα το έθετα και εγώ. Υπάρχουν αρκετοί μήνες που πέρασαν. Γίνεται μια διαχείριση από άλλους ανθρώπους σε μια περιουσία που ήδη όλοι παραδεχτήκαμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει έρθει σε εδώ. Στο Δήμο, στον Παοδίνη δηλαδή. Δεν είναι κανένας άλλο η περιουσία, είναι αυτό. Πάμε σε ένα δεύτερο. Ένα δεύτερο θέμα. Ο κ. Γιαννόπουλος την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, να με διορθώσουν οι συνάδελφοι, αν κάνω λάθος, είχε πει ότι δεν είχε εξουσιοδότηση όταν παρευρέθηκε εδώ σαν Παοδίλα, αλλά ήταν σαν πρόσωπο. Και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε, άρα αφού δεν ήταν σαν εξουσιοδοτημένος, το παρέπεψε το θέμα στον Παοδίλ ο Δήμος, έτσι δεν είναι. Με τη λογική ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Αλλά όταν είπε τη λέξη δεν μπορώ να το διαχειριστώ, την είπε χωρίς να είναι επίσημο εξουσιοδοτημένος. Πάμε στο τρίτο. Εγώ έχω δει τη σύμβαση, ένα σχέδιο μάλλον να πω καλύτερα σύμβαση που υπογράφηκε και έλεγε το εξής. Αυτό το έχω δει. Χωρίς υπογραφή είπα. Σχέδιο είπα. Το οποίο τι λέει, κοιτάξτε κάτι, είναι 10 φορές χειρότερο από τη σύμβαση του 6. Αν το πάρουμε και λίγο πέρα από το ηθικό κομμάτι που και αυτό που είπε η Τασία είναι σωστό. Τότε, όταν έγιναν αυτά τα έργα, τουλάχιστον δηλαδή γίνανε κάποια έργα, κάποιο κόστος και ήταν για κάποια χρόνια μια παραχώρηση χρήσης. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε, ακούστε, δίνεται, υπάρχει χρυσιδάνιο, Γιάννη, άκουτα εσύ που είσαι και οικονομικός. Υποτίθεται ότι είναι χρυσιδάνιο και παράλληλα δίνεται και ένα μίσθωμα 4.000 το χρόνο. Το μίσθωμα 4.000 το χρόνο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι για να παρατείνει πιθανόν τη μίσθωση και να το κάνει ακόμα χειρότερο. 4.000 το χρόνο, προσέξτε. Έτσι. Και χωρίς κανένα άλλο ούτε αντάλλαγμα ούτε τίποτα. Πάμε σε ένα δεύτερο. Ένα δεύτερο είναι εδώ, σε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό που είπε η Τασία προηγουμένως. Δηλαδή ότι ένα μεγάλο διάστημα υπάρχει μια διαχείριση και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Είναι παράβαση καθήκοντος. Είναι παράβαση καθήκοντος αυτό. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Τελικά, τρίτον, από τις 4 ομάδες όπως είδα εκεί πέρα, οι 2 παίζουν ρόλο. Οι άλλες δεν παίζουν ούτε καν τυπικό ρόλο. Άρα, τι λέγαμε εδώ πέρα, 4 ομάδες και ιστορίες και αυτό, και βάζαμε το κοινό και βάζαμε λίγα στολίδια για να το φιασιδώσουμε. Νομίζω αυτά είναι θέματα σοβαρότητας, είναι θέματα στοιχειώδους ευαισθησίας. Δεν μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα του Δήμου με τόση έτσι, να το πω αλλιώς. Και επαναλαμβάνω, δέστε τη σύμβαση. Δεν την έχω εδώ τώρα, την έδωσα σε έναν συνάδελφο που την είχα, να δείτε τι ακριβώς λέει. Δεν στέκει από πουθενά δηλαδή. Ούτε ηθικά, ούτε ουσιαστικά, ούτε με καμία Παναγία δηλαδή. Να μαζέψετε αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Γογοτίνη. Ο κύριος Σόφης. Δεν θέλει. Κυρία Χωματά, έχετε το λόγο. Εγώ θα απαντήσω σε όλα αυτά που υπόθηκαν για το θέμα της σύμβασης και τα λοιπά. Επιφυλάσσομαι βεβαίως και είναι πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις σας. Ο όρος χρυσιδάνιο που είπατε όμως, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μέσα στη σύμβαση. Υπάρχει όρος χρήστης και χρυσάμενος. Ωραία. Να το δούμε. Η σύμβαση δεν είναι σχέδιο. Μπορεί να υποστεί βελτιώσεις, τροποποιήσεις, διαγραφή λέξεων. Βεβαίως. Υπάρχει νομική υπηρεσία στο Δήμο, η οποία έχει και τη σφραγίδα και την τελική ευθύνη για τη νομική διατύπωση. Είναι έτσι? Γιατί όχι πάντα? Ακούστε κάτι. Τι σημαίνει χρυσιδάνιο? Ο νομικός είναι υποχρεωμένος να το ξέρει. Έτσι. Όχι, δεν είναι ένα μίσθαρνο όργανο. Έτσι. Έχει και μία επιστημονική συνείδηση. Λοιπόν, η σύμβαση σίγουρα δεν είναι η οριστική και οπωσδήποτε έχετε δίκιο. Το κατάλαβα τι μου είπατε. Ναι, σας λέω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι αυτόν τον όρο μέσα. Το χρήστης και χρυσάμενος τον θυμάμαι. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το δούμε. Για το θέμα που θέτετε, βεβαίως, με τα ενδιάμεσα έσοδα κτλ., εφόσον είναι υποεκαθάριση, ο Παοδίλ αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει τίποτε. Αυτά είναι θέματα του εκαθαριστή. Μόλις αυτό το θέμα ρυθμιστεί, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ενημερωθείτε. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι υποεκαθάριση. Το θέμα.
Αυτό είπα. Όχι, κυρία Τσατσούλη, υπάρχει νομική υπηρεσία. Έχουμε αποδείξει, κυρία Τσατσούλη, στη ζωή μας ότι ξέρουμε τις ευθύνες μας και τις αναλαμβάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, για το θέμα που είπατε, κύριε Πατσαβέ, στον αθλητισμό δεν δίνουμε τίποτε, να σας θυμίσω ότι ο αθλητισμός παίρνει πάρα πολλά. Η συντήρηση μόνο του κολυμβητηρίου, κοιτάξτε πόσο, συγγνώμη, δεν τα παίρνει. Παρακαλώ, όχι διαλόγους, κυρία Κομματά. Με συγχωρείτε. Δεν τα παίρνει. Δηλαδή, τι θα δω, από εκεί που δεν έχουμε παραπάνω, θα δώσουμε. Όταν άλλοι δήμοι, κύριε Πατσαβέ, να είμαστε ειλικρείς, όταν άλλοι. Επιτρέψτε μου να μιλήσω, κύριε εγώ σας άκουσα. Όταν άλλοι δήμοι κλείνουν το κολυμβητήριο και εμείς το λειτουργούμε και έρχεται όλη η Λιούπολη. Και όχι μόνο. Δεν πληρώνουν όλοι. Όχι, δεν πληρώνουν όλοι. Υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια. Έτσι. Και αυτά που πληρώνουν δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο το λειτουργικό κόστος. Κυρία Κομματά, ευχαριστούμε πολύ το θέμα. Λοιπόν, για αυτά που έθεσε ο κύριος Κοκοτίνης, σας λέω ότι ο οργανισμός επιφυλάσσεται όταν έχουμε και την εισήγηση, την τελική της νομικής υπηρεσίας, να ζητήσει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε, κυρία Κομματά. Ψηφίζουμε το θέμα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζει η κυρία Τσατσούλη. Το σημειώνω, κυρία Τσατσούλη. Ο κύριος Μαργαρόνης, ο κύριος Πατσαβός, ο κύριος Σόφης και ο κύριος Κοκοτίνης. Δέκατο θέμα, έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Καφαδίλ έτους 2012, πρόκειται για τροποποίηση του... Αποχωρεί λαϊκή συσπήρωση και ο κύριος Πατσαβός. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Ζανιά, έχετε το λόγο. Σύμφωνα με την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με την εισήγηση, το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Το 11ο θέμα, λήψη απόφασης για ηλεκτρονική αποστολή των προσκλήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και σύσταση επιτροπής οργάνωσης του έργου της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνάδελφοι, πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση για να νομιμοποιήσουμε την ενέργειά μας αυτή και από ό,τι φαίνεται από το Δημοτικό Κοινοτικό Κώδικα δεν απαγορεύεται, αφού λέει ότι επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους Δημοτικούς Συμβούλους. Άρα, λοιπόν, για θέματα νομιμότητας παίρνουμε. Όπως λέω και στο εισηγητικό μέσο, το όφελος θα είναι πολύ μεγάλο για το Δήμο και για χρόνο και για έξοδα διακίνησης, περιπολικά, αστυνομική για να επιδώσουν. Οπότε, υπάρχουν και συνάδελφοι όμως που εάν υπάρξει κάποιος συνάδελφος για ένα μεταβατικό στάδιο που δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνει ενημέρωση, θα δοθεί εντολή στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώνεται με τον παλιό τρόπο μέχρι να καταφέρει να φτάσουμε στην πλήρη ηλεκτρονική ενημέρωση. Παράλληλα, κύριε Πατσαβέ, ξεκινήσαμε ήδη πιλωτικά. Από ό,τι βλέπετε, είχατε όλες τις εισηγήσεις. Ήταν βέβαια λίγα τα θέματα αυτή τη φορά. Την επόμενη φορά δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Όμως, για τον καλύτερο συντονισμό, ορίζουμε επιτροπή μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον κύριο Δημητρόπουλο τον Άγγελο, που είναι και εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τον κύριο Παναγιώτη Βιδάλη και τον κύριο Γαβρίλα Ραμπατζή, προκειμένου να επεξεργαστούν το όλο θέμα και να διευκολύνουν τον τρόπο λήψης της πληροφόρησης και αποστολής, το είδος των θεμάτων, τα θέματα επιμόρφωσης και όποιο άλλο θέμα ανακύψει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Το θέμα περνάει ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το τελευταίο θέμα είναι έγκριση ανάληψης δαπάνησης προμηθειών έργων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών έτους 2013. Σύμφωνα με το εισηγητικό,
Πρόκειται για τη νομική δέσμευση ορισμένων δαπανών που θα υλοποιηθούν κατά το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο, όπως είναι το εισηγητικό, εν πάση περιπτώσει. Περνάει κατά πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και εκτός ημερήσιας διάταξης. Εκτός ημερήσιας είχε περάσει κανονικά. Λοιπόν, κύριε Εγκούμα, το εκτός ημερήσιας, πείτε μας, έχει περάσει στην αρχή. Δώστε μου να το εκφωνήσω. Το εκφωνήσω εγώ. Το πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης είναι διαβίβαση της 151-2012 πράξης Διοικητικού Συμβουλίου.